συμβούλου του Φίλιππου Πετροχίδη, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινότητας Αναβίσου το 1974 με 1978. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος μετά τη μεταπολίτευση στην Αναβίσο και βέβαια και για αρκετά χρόνια στη συνέχεια είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος, είχε εκλεγεί αρκετές φορές. Ήταν ένας άνθρωπος απλός, αγνός, με χιούμορ πολύ, έτσι όσο τον είχα γνωρίσει, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Ήταν αυτός που είχε θεμελιώσει και ξεκινήσει το ποδοσφαιρικό γήπεδο, μια και για τους αθλητικούς φορείς της Αναβίσου, και μάλιστα από πρόταση που έγινε χθες και από τον Γιώργο τον Τριβίλογλου, το Δήμο της Αναβίσου, σε συμφωνία βέβαια με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σαλονικού και την τοπική κοινότητα, ναι. Αποφασίστηκε προφανώς, θα πρέπει βέβαια να ληφθεί και επίσημη κάποια στιγμή απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Αναβίσου να ονομαστεί σε γήπεδο Βασίλης Τροχίδης. Ξέρετε, τουλάχιστον οι Αναβισιώτες το ξέρετε, αλλά για τους υπόλοιπους αν το γνωρίζετε, είναι από τους ανθρώπους αυτούς που γεννήθηκε βέβαια εδώ από γονείς πρόσφυγες, αλλά στα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς που εγκαταστάθηκαν εδώ αυτοί οι άνθρωποι και τις πρώτες δεκαετίες που ήταν πραγματικά πέτρινα χρόνια, ήταν αυτούς που αγωνιστήκαν να στήσουν τα χωριά, να στήσουν τις κοινωνίες, που να βρούμε εμείς ό,τι έχουμε βρει για να περάσουμε όσο με καλύτερες συνθήκες. Είναι έτσι από αυτούς τους ανθρώπους που δουλέψαν έντιμα πραγματικά, χωρίς καμία υστεροβουλία ή ιδιοτέλεια, από αυτούς τους αγνούς ανθρώπους που προσφέραν, γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουν στην κοινωνία μας. Μαζί με το 9-9 φαντάζομαι που όλοι θα τους στείλουμε, νομίζω ότι καλό είναι να κρατήσουμε και άλλο το σιγή στην μνήμη του.